Μαραντόνα 1200 γκολ, ποιος Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα, άσου τώρα που σου τα λένε. Ο Μαραντόνα πήγε στην Μπαρτσελόνα 5 μήνες, του λένε πάρτα και φύγε, μην ξανάρθεις. Τι, δεν το θυμάσαι. Ναι. Μαραντόνα 5 μήνες πήγε. Τι έκανε. Και μετά βρήκε δύο καρούτες σέντρε μπακ στην Αγγλία, έφυγε από τη σέντρα, έβαλε και το χέρι και λέει δεν είχε παίχτες. Σιγά μωρέ δεν είχε παίχτες. Και ποιος έκανε τα γκολ στην Νάπολη. Και σιγά την Νάπολη πήρε ένα πρωτάθλημα. Τώρα πάει λίγο να το παίρνει. Από τη Μίλαν και την Ίντερ. Ωραία. Έπαιζε όμως με τον Καρέκα σεντρεφόρ 40 γκολ. Έπαιζε με τον Αλεμάο Κρύπκα Αντενάπολη. Έπαιζε και αυτός. Καλός παιχτάς. Να φάει τον Πελέ αυτός. Τι λες. Δεν βγήκαν άλλοι παιχταράδες. Ο Κρόιφ. Κροϊβοργίαζε. Μας λέτε τώρα. Και μετά. Πού έπαιξε μετά μπάλα αυτός από την Νάπολη. Το 90 που τον είδα εγώ μέσα στη Ρώμη στο παγκόσμιο κύπελο. Περπάταγε. Λέγανε λέει μεγάλος. Τι μεγάλος. 30 ήταν. Περπάταγε. Λοιπόν. Άσε τώρα μας τρελάνε. Δηλαδή ο καθένας αγαπάει τον δικό του. Σώνει και καλά τον περάσουν. Όχι κύριε. Πελέ. Πάει. Μετά από εκεί Μαραντόνα ναι να πάει. Να γυρίσει. Έπαιξε ένα παγκόσμιο με το σκορωμένο τον Παναγούλια. Που δεν υπήρχε όρθιο τίποτε. Τίποτε. Δολάρια παίρνανε να υπογράφουν οι παίκτες. Τα λέγανε χτες. Και μπαίνουν στα δίχτυα. Υπήρχε να τους κρατήσει κανένας. Αυτό σε πετύχει ο Πελέτσα σε γυαλίσει.